Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σε μια νέα μέρα με διαφορετικά δεδομένα, ωστόσο εσείς καταφέρατε να εξασφαλίσετε την είσοδό σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας ρωτήσω αφενός πώς αισθάνεστε για αυτό, για αυτή την προσπάθεια που σας αφορά όλους, είτε τα καταφέρατε μεμονωμένα είτε όχι, και τι ήταν αυτό που θεωρείτε ότι κέρδισε τον κόσμο. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα φάνηκε από τις ευρωεκλογές, που για ελάχιστους, για 3 εκατοντάδες ψήφους δεν μπήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστέψαμε ότι θα μπούμε σε αυτές τις εκλογές, παρόλο ότι πιεστήκαμε από το διπολισμό ο οποίος υπήρξε. Για μας είναι μια καινούργια μέρα. Ήταν στρατηγικό στόχος είσοδος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Ήδη ετοιμαζόμαστε για σειρά νομοσχεδίων, τα οποία θα καταθέσουμε σαν αντινομοσχέδια, στα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σίγουρα υπάρχει απίστευτος ενθουσιασμός. Μην ξεχνάτε ότι το κόμμα μας, εκτός το ότι είναι νέο όσον αφορά το χρόνο που δημιουργήθηκε, έχει ένα νεανικό κοινό, έχει νέους ψηφοφόρους, νέα παιδιά από νεαρές ηλικίες, υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Αυτά ανοιχνεύονται από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι μια αυθαίρετη δικιά μου αντίληψη. Καταλαβαίνετε ότι για μας πλέον ανοίγει ένας καινούριος δρόμος. Θα ξεκινήσουμε αμέσως διαδικασίες οργανωτικές, θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα με τη συμμετοχή των μελών. Ανοίξαμε την πλατφόρμα για νέα μέλη. Είναι αθρώες οι εγγραφές οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα. Θα είμαστε πάντως, σας το λέω, θα είμαστε μια έκπληξη της μεταπολιτευτικής περίοδου, γιατί ζούμε μια νέα μεταπολίτευση. Θα είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα και τα μικρά γεγονότα που θα συμβούν σε αυτή τη χώρα. Πάντως η πρόκληση είναι να καταφέρετε να συγκρατήσετε, να διατηρήσετε τα ποσοστά σας και σε βάθος χρόνου να τα αυξήσετε. Γιατί έχουμε δει και άλλες δυνάμεις και άλλα κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή, αλλά μετά από ένα χι χρονικό διάστημα η δυναμική τους να ξεφουσκώνει και εν πάση περιπτώσει να χάνουν την αρχική τους έγκλη, αν μπορώ να το πω έτσι, αν και είναι βαριά η λέξη, και τελικά να μπαίνουν στο περιθώριο. Και χθες βράδυ σας το τόνισα αυτό ιδιαίτερα, ότι εμείς προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε με βάση την επιστήμη ένα σύγχρονο λόγο. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ζούμε την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Τα πάντα αλλάζουν. Καταλαβαίνετε ότι για μας δεν είναι μια τυχοδιοκτική πράξη η είσοδός μας στη Βουλή. Θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική, θα ασκήσουμε πολύ προσεκτική και δομική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία και στη λογική του λαϊκισμού. Αλλά πάνω απ' όλα, μη μας ταυτίζεστε με αυτά τα φρούτα που γέννησε η κρίση, η περίοδος των μνημονίων. Είναι μια πολύ στοχευμένη δουλειά αυτή που κάνουμε. Ήδη έχουμε καταθέσει την πρόταση με τις 7 τομές που τις θεωρούμε αναγκαίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, για την έξοδο από την κρίση. Πάνω σε αυτά τα πλαίσια των 7 τομών θα κινηθούμε άμεσα στο πρώτο διάστημα. Και αυτό θέλω να σας το επισημάνω. Θα ξεκινήσουμε μια απίστευτη δουλειά για να τροποποιήσουμε και να διαφοροποιήσουμε το πρόγραμμα, να το προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες με τη συμμετοχή των μελών. Θα υπάρξει ένας πραγματικά οργανωτικός οργασμός στο επόμενο διάστημα από άκρο σε άκρο σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο ελληνικός λαός, διότι αυτό έγινε κάτω από πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είπατε νωρίτερα ότι καταφέρατε να συγκεντρώσετε έτσι στο στρατόπεδό σας αρκετό νέο κόσμο. Πάντως, γενική ομολογία αποτελεί ότι το ποσοστό το οποίο συγκεντρώσατε, στη συντριπτική του πλειοψηφία τουλάχιστον, αφορά παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Το θέμα είναι, και το ερώτημα που θέτουν αρκετοί, είναι ότι την επόμενη μέρα ο Βαρουφάκης τι θα αποτελέσει για το ΣΥΡΙΖΑ σε επιμέρους ζητήματα, σύμμαχος εντός εισαγωγικών ή μεγάλος πονοκέφαλος? Καταρχάς πρέπει να δούμε τις εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ιδεολογίας, έχει πρόβλημα ταυτότητας. Αυτό θα φανεί άμεσα το επόμενο διάστημα. Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας, το ποιοι μείναν έξω, το ποιοι μπήκανε νέοι κτλ., θα καταλάβετε πλέον ότι υπάρχει ένα θέμα ιδεολογικής
ουδεολογικού προσανατολισμού αυτού του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, από σήμερα αρχίζουν και κυκλοφοράνε νέα σενάρια ότι ο Τσίπρας αναλάβει πρωτοβουλίες για ένα νέο κόμμα. Φαίνεται καθαρά ότι διεκδικεί το χώρο της κεντροαριστεράς. Διεκδικεί όλο τον ευρύτερο αυτό χώρο. Εμείς μέσα σε αυτό το χώρο είμαστε παρόντες. Βέβαια, εμείς πάμε και πιο πέρα από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω αν προσέξατε ιδιαίτερα το πρόγραμμα. Για εμάς αυτή τη στιγμή η ελληνική κρίση απαιτεί μεγαλύτερες συμπράξεις και συνενέσεις, που πολύ πιο διευρυμένες έξω από τις αυτές που λέγαμε διαχωριστικές γραμμές που υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, το βασικό για εμάς αυτή τη στιγμή είναι να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο, έκτακτο μέτωπο κοινωνικό σωτηρίας της χώρας. Θα τα δείτε το άμεσο επόμενο διάστημα, ότι θα μπουν τεράστια ζητήματα στην ελληνική κοινωνία πάνω στα οποία θα απαντήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε τη νέα φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς. Το δεύτερο που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι οι άμυνες του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις πολιτικές που θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, οι οποίες θα είναι στηριγμένες πάνω στο νομικό προστάσιο που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει ένα νομικό πλαίσιο ψηφισμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό μειώνει τις ηθικές αντιστάσεις και δεν νομιμοποιεί πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ για να ασκήσει μια αντιπολίτευση παραγωγική το επόμενο διάστημα.